Δεν ξέρω γιατί αισθανθήκατε την ανάγκη να το κάνετε αυτό που μόλις κάνετε, που μόλις κάνατε, αλλά επειδή μου απευθύνατε και ντροπές, εγώ θα ξανα... και επειδή εγώ προσέχω πάρα πολύ όταν χρησιμοποιώ τη λέξη ψέματα, καλό είναι να προσέχετε κι εσείς. Από την κατάργηση του νομικού προσώπου ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Από την κατάργηση. Από την κατάργηση. Και εσείς ισχυρίζεστε ότι... Μη φωνάζετε. Μη φωνάζετε. Μην εξάπτεστε. Εσείς ισχυρίζεστε ότι η κατάργηση δεν είναι κατάργηση. Εγώ ισχυρίζομαι ότι η κατάργηση, όπως ακριβώς λέει ο νόμος, είναι κατάργηση. Τώρα, ποιος λέει ψέματα, το αφήνουμε να το κρίνουν οι πολίτες, οι οποίοι, πιστέψτε με, έχουν και αντίληψη και αντανακλαστικά και τα έδειξαν στις ευρωεκλογές πάρα πολύ πρόσφατα και δεν συγχωρούν. Δεύτερον, το δεύτερο ψέμα ποιο ήτανε που είπα ότι ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει, επιμένει να μην χαρακτηρίζει το έγκλημα, την γενοκτονία που διαπράτεται στη Γάζα ως γενοκτονία και ως διεθνές έγκλημα και ότι το χαρακτηρίζει παράπλευρες απώλειες. Τι διαβάσατε, μία δήλωση στην οποία ο κύριος Μητσοτάκης αποφεύγει να χαρακτηρίσει το έγκλημα έγκλημα, εκτός αν έχετε κάποια κάτι που είπε υποτονθορίζοντας, ψιθυρίζοντας στην κυρία Σακελαροπούλου, μεταφράζω κιόλας για να μην υπάρξει καμία έξαψη του κυρίου Γεωργιάδη από όρους που χρησιμοποιώ. Εκτός αν είπε λοιπόν κάτι άλλο ο κύριος Μητσοτάκης που δεν γράφτηκε και έχετε να μας το εισφέρετε. Αλλά αν ήθελε να πει τη λέξη γενοκτονία, όλο... Δεν είναι αστείο κύριε Αγαπηδάκη. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Και αυτά που λέω δεν είναι αστεία. Πιστέψτε με. Παρακαλώ, όχι διάλογο, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Επειδή λέτε ότι είναι θλιβερά αυτά που λέω και δεν είναι αστεία, σας προτείνω, επειδή μιλάω για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή σας έχει πραγματικά καταλάβει ένας ίστρος κομματικής αντιπαράθεσης και υπεράσπισης πραγμάτων που δεν είναι υπερασπίσιμα, σας επαναφέρω στην πραγματικότητα και σας υπενθυμίζω ότι μιλώ για σχεδόν 40.000 αμάχους θύματα και για πάνω από 12.000 παιδιά θύματα. Η... Κρίμα φωνάζεται. Αυτό έχετε να πείτε, τι κρίμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω ψέματα, παρακαλώ. Για τα θύματα. Λέω ψέματα, είναι ψέματα η καταγραφή των θυμάτων. Ξέρετε, υπάρχουν καταγραφές και αποφάσεις, υπάρχουν παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπάρχουν παρεμβάσεις πάρα πολλών φορέων διεθνών και είναι αδιανόητο να λέτε ότι είναι ψέματα αυτά. Να λέτε ότι είναι ψέματα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για το θάνατο αθώων παιδιών στα υψώματα Γκολάν. Το θάνατο. Δεν δολοφονήθηκαν, απλώς πέθαναν. Που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ανάγκη να υπάρξει στη λωρίδα της Γάζας μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία προφανώς και θα συμπαρασύρει και το βόρειο μέτωπο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Πού ακούσατε εδώ τη λέξη έγκλημα? Πού ακούσατε τη λέξη δολοφονία? Πού ακούσατε τη λέξη γενοκτονία? Πού ακούσατε τη λέξη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Πού ακούσατε τη λέξη εγκλήματα πολέμου? Πουθενά. Και συνεχίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να παραμείνει απαθής σε αυτήν την, ακούστε πια, στην ανθρωπιστική τραγωδία. Ανθρωπιστική τραγωδία είναι η πλημμύρα, είναι ο σεισμός, είναι ο λοιμός, είναι ο καταποντισμός. Δεν είναι η γενοκτονία.
Αυτό είναι έγκλημα διεθνές και η οποία δυστυχώς έχει και πολλές πια παράπλευρες απώλειες. Δεν πρόκειται για παράπλευρες απώλειες. Πρόκειται για θύματα γενοκτονίας. Ήτανε απολύτως υπολογισμένο ότι η πολιτική του Ισραήλ, η οποία δυστυχώς πρημοδοτήθηκε από τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών που μιλούσαν περί δίθεν δικαιώματος στην άμυνα, η πολιτική αυτή θα οδηγούσε στη γενοκτονία. Και το γνώριζε και ο κύριος Μητσοτάκης όταν ευχόταν να μην είναι υπερβολικό το ανθρωπιστικό κόστος. Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν να προσέχετε πώς χρησιμοποιείτε τη λέξη αλήθεια και τη λέξη ψέμα. Σας παρακαλώ, ένα θέμα ιερό που είναι τα θύματα διεθνών εγκλημάτων, να μην το κακοποιείτε με αυτόν τον τρόπο, ούτε με γέλια, ούτε με επιφωνήματα, κρίμα, θλίψη και οτιδήποτε άλλο, και να μεταφέρετε στον Πρωθυπουργό, γιατί στον Πρωθυπουργό απευθύνονται αυτά τα οποία είπα, αυτά ακριβώς τα οποία διατύπωσα. Ευχαριστώ.